13 υποθέσεις που είχαν άμεση σχέση με υπηρεσίες της περιφέρειας κλήθηκε να αναλάβει από την έναρξη της τοποθέτησής του στον θεσμό του περιφερειακού συμπαραστάτη, ο Αργύριος Χουρμουζέλης, όπως παρουσίασε και στην ετήσια απολογιστική έκθεσή του. Ωστόσο, ο κ. Χουρμουζέλης σημείωσε ότι ακόμη δεν γνωρίζει ο κόσμος τον θεσμό του περιφερειακού συμπαραστάτη και τις αρμοδιότητες που έχει, με αποτέλεσμα να του στέλνουν υποθέσεις που έχουν σχέση με την πυροσβεστική, την αστυνομία, την ΔΕΗ και άλλους οργανισμούς του δημοσίου. Οι πρόσφατες συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε ένας απολογισμός του έργου σας. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η εκθεσή? Ναι, δημοσίευσα την ετήσια έκθεσή μου που εκ του νόμου προβλέπεται ότι με το κλείσιμο κάθε έτος στην ειδική απολογιστική συνεδρία της Περιφέρειας δημοσιεύεται και η έκθεση την οποία παρουσιάζω ο ίδιος. Στην έκθεσή μου ανέφερα ποιες υποθέσεις ασχολήθηκα κατά τον χρόνο που πέρασε. Να πούμε λίγο τι αφορούσαν οι υποθέσεις που ασχοληθήκατε. Κοιτάξτε, οι υποθέσεις που ασχολήθηκα ήταν υποθέσεις που είχαν να κάνουν με υπηρεσίες της περιφέρειας. Με αδειοδοτήσεις, με ανεγέρσεις, με εκδηλώσεις κάποιων που ήταν σε επικοινωνία και συμφωνία με την περιφέρεια. Αλλά αν θα δείτε και στην έκθεσή μου, δυστυχώς ο κύριος όγκος των υποθέσεών μου ξεκινά από τις αρχές Νοεμβρίου περίπου που ανέλαβα τα καθήκοντά μου μέχρι και τις αρχές Μαρτίου που έγινε το lockdown. Δυστυχώς αυτό το έτος, το 2020, ήταν ένα καταστροφικό έτος. Άνθρωποι έφυγαν, άνθρωποι νοσηλεύονται, όλοι ζούμε και καθημερινά την αγωνία της μη προσβολής μας από τον ιό. Και όλο το επόμενο διάστημα, δυστυχώς, λόγω του εγκλεισμού των ανθρώπων, αλλά και των ενδιαφερόντων τους κυρίως για την μη προσβολή της, δηλαδή για την υγεία τους, αλλά και για την επιβίωσή τους, διότι και οικονομικά υπήρξε καταστροφικό, δεν υπήρχαν και αντίστοιχες υποθέσεις με τις υπηρεσίες. Άλλωστε είδατε ότι και ατομικά δικαιώματα περιορίστηκαν, νέες μορφές εργασίας, τηλεεργασία, τηλεδιασκέψεις, όλα αυτά περιορίζουν την δραστηριότητα των ανθρώπων που θα ήταν τελείως διαφορετική υπό φυσιολογικές συνθήκες. Πόσες υποθέσεις ήρθαν σε εσάς, στα χέρια σας? Κοιτάξτε, υποθέσεις οι οποίες είχαν άμεση σχέση με υπηρεσίες της περιφέρειας ήταν 13. Όμως, επειδή δεν είναι γνωστός ο θεσμός στους πολίτες, ήρθαν πολλαπλάσιες υποθέσεις οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με υπηρεσίες της περιφέρειας. Δηλαδή, ακόμη και για διαφορές με τον ΟΤΕ, με τη ΔΕΗ, με την αστυνομία, με τον ΕΦΚΑ, οι οποίες είναι πέρα από τα δικά μου αρμοδιότητα, από τη δική μου αρμοδιότητα. Όπως επίσης και υποθέσεις οι οποίες είχαν σχέση με δημοτικές υπηρεσίες. Και αυτό συνεπία του γεγονότος ότι αρκετοί δήμοι της περιφέρειας δεν έχουν εκλέξει δημοτικό συμπαραστάτη που προβλέπεται επίσης από το νόμο. Θα θέλετε να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο το θεσμό του συμπαραστάτη του? Ναι, ο θεσμός του συμπαραστάτη και του πολίτη είναι για να επιλύει τις διαφορές αυτές των πολιτών με τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Συνιστώ στους πολίτες να απευθύνονται στον περιφερειακό συμπαραστάτη. Καταρχάς να πω ότι δεν χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία τους. Οποιοδήποτε έχει κάποια διαφορά με υπηρεσία της περιφέρειας μπορεί ακόμη και τηλεφωνικά, αρκεί να είναι επώνυμα, μπορεί τηλεφωνικά, μπορεί ηλεκτρονικά, μπορεί ταχυδρομικά να τη στέλνει με την παραλαβή από εμένα της καταγγελίας και αφού διαπιστώσω βέβαια ότι είναι βάσιμο και ότι απευθύνεται, έχει σχέση με υπηρεσία της περιφέρειας, οφείλω μέσα σε ένα μήνα να τελειώσω τη διαμεσολάβησή μου. Επικοινωνώ με την υπηρεσία και εκφέρω την άποψή μου, την οποία θα το γνωστοποιήσω στον πολίτη. Θα μου πείτε, αυτό που είπα προχθές και στην εισήγησή μου, ποιο είναι το κέρδος του πολίτη εάν έρθει στον δικαστικό συμπαραστάτη αλλά δεν λυθεί η διαφορά του? Ή εάν ο συμπαραστάτης πει ναι, πράγματι έχεις δίκιο, αλλά επειδή η απόφαση μου δεν είναι εκτελεστή, δεν μπορώ να υποχρεώσω την υπηρεσία. Το κέρδος το οποίο αναμένεται με το θεσμό του περιφερειακού συμπαραστάτη είναι
να μην καταπονείται ο πολίτης με ψυχοφθόρους και οικονομικά πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες, η άμεση και ταχύη επίλυση της διαφοράς του μέσα στην προθεσμία αυτή του μήνα, και λέω άμεση και ταχύη γιατί για να εκδοθεί μια δικαστική απόφαση η ελάχιστη προθεσμία είναι 8 μήνες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχει λυθεί η διαφορά του είτε θετικά είτε αρνητικά. Το πλεονέκτημα λοιπόν που αποκτά, ανεξάρτητα με το αν θα επιληθεί ή όχι η διαφορά του, είναι εάν στην συνέχεια σκοπεύει να προχωρήσει δικαστικά, ότι έχει ένα πρόκριμα για το αίτημά του. Εάν μεν είναι θετικό, απευθύνεται στα δικαστήρια έχοντας πολλές πιθανότητες να ικανοποιηθεί. Εάν είναι αρνητικό, του δίνεται το έναυσμα να σκεφτεί αν και κατά πόσο αξίζει να δαπανίσει, να αναμένει επί χρόνια την έκδοση μιας απόφασης που πιθανόν θα είναι απορρεπτική. Η προθεσμία δε αυτή των 30 ημερών δεν είναι απαγορευτική. Δηλαδή το να πει πριν πάω στα δικαστήρια, ας επιδιώξω, μήπως ικανοποιηθεί το αίτημά μου. Και σε κάθε περίπτωση να έχω και μια άποψη, εάν και κατά πόσο αυτό το οποίο ζητάω είναι ή δεν είναι νόμιμο. Και να προσθέσω δε ότι εάν έρθει στο συμπαραστάτη δεν στερείται κανένα δικαίωμα για την προσφυγή του σε οποιοδήποτε δικαστήριο. Δεν είναι δηλαδή απαγορευτικό ή να δημιουργεί κάποιο κόλλημα που αν έρθει στο συμπαραστάτη και δεν ικανοποιηθεί, άρα και το δικαστήριο δεν μπορεί μετά να προσφύγει στο δικαστήριο. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρουμε κάποιες υποθέσεις. Θα ήθελα, όχι γιατί και στην έκθεσή μου τις έχω πάρα πολύ συνοπτικά, ακριβώς γιατί δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να έχουμε να ξεφύγουμε από την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό το οποίο θα ήθελα είναι να ευχαριστήσω καταρχάς το δικό σας κανάλι που πάντα ήταν από την αρχή αρρωγός, αλλά και τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί προκειμένου να γίνει ο θεσμός γνωστός, πέρα από την εκλογή μου όπου πράγματι δημοσιεύτηκε πάλι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είχε αρχίσει μια σημαντική έτσι προσέλευση των πολιτών στον συμπαραστάτη μέχρι αρχές Μαρτίου που σας λέω, αλλά και μετά τα δύο δελτία τύπου που εκδώσαμε με τη συνένεση του κυρίου Περιφερειάρχη και τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο, πάλι ενεργοποιήθηκαν κάποιοι πολίτες. Ευχαριστώ λοιπόν για τη συνδρομή σας, γιατί έχω διαπιστώσει ότι δεν είναι γνωστός ο θεσμός ακόμη και στους συναδέλφους μου δικηγόρους, και αυτοί που ξέρουν ενδεχομένως ότι υπάρχει ο θεσμός δεν ξέρουν ποιες είναι οι αρμοδιότητες. Συνεπώς, για να το κλείσω, οι αρμοδιότητες του συμπαραστάτη είναι να επιλαμβάνεται με κάθε αίτημα του πολίτη που δεν ικανοποιείται από υπηρεσίες της περιφέρειας. Διότι στις άλλες υπηρεσίες δεν έχω καμιά αρμοδιότητα. Όσοι ήρθαν, βεβαίως τους συμβούλεψα, βεβαίως τους παρότρινα ή ενδεχομένως τους υπέδειξα τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ικανοποιηθούν, αλλά δεν είχα κανένα δικαίωμα να παρέμβω στις υπηρεσίες.